Ακολουθεί η εκπομπή «Η χώρα εάλλου» με τον Μιχαήλ Πατσίκα. Ελπίζω να είστε καλά λοιπόν. Όσοι έχετε εμβολιαστεί, όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί, τα έχουμε πει αυτά ότι είναι δικαίωμα του καθενός. Για κάτι το οποίο είναι πειραματικό δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία. Μια που σήμερα θα έχουμε μαζί μας και την Ειρήνη τη Μαρούπα, την νομικό, θα ήθελα να συζητήσουμε τα θέματα της υποχρεωτικότητας που προσπαθεί να επιβάλλει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό που θέλω να σας ζητήσω είναι να αγωνιστείτε για τα δικαιώματα όλων όσων, για το δικαίωμα όλων όσων δεν θέλουν να εμβολιαστούν, για τα οποία η κυβέρνηση, τουλάχιστον στην Ελλάδα και αλλού, αλλά εδώ μας αφορά, προσπαθεί έμεσα και άμεσα, όπως με την ΕΜΑΚ, να επιβάλλει τον εμβολιασμό με διάφορες μεθόδους. Και ακόμα περισσότερο στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των παιδιών μας. Θα ήθελα σε αυτό να το προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ. Όταν δεν κάνουμε εμβόλια για τη γρήπη στα παιδιά μας, τα παιδιά μας δεν εμβολιάζουν για τη γρήπη. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ένα εμβόλιο το οποίο είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα. Και όταν έχουν βγει τόσα μα τόσα, τόσες παρενέργειες, και ακόμα περισσότερο δεν θέλουν να μας υποχρεώσουν να το κάνουμε. Και θα ζητήσουμε και την νομική συμβουλή της Ειρήνης Μαρούπα και την άποψή της για το θέμα αυτό. Αλλά νομίζω ότι αναπόκειται στους γονείς και στους υπόλοιπους όμως που δεν έχουν παιδιά. Το δικαίωμα δηλαδή στην αυτοδιάθεση του σώματος που έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, οι συνταγματικές αυτές ελευθερίες και οι αξίες οι οποίες έχουν προστατευτεί με πολύ αγώνα, με πολλούς αγώνες, και νομίζω ότι δεν είναι, ξεπερνάει και τις συνταγματικές ελευθερίες, είναι νομίζω οικουμενικές αυτές οι ελευθερίες. Ειρήνη, θα ξεκινήσουμε λιγάκι με αυτό που είπα στον πρόλογο και μετά θα πάμε στα εθνικά όπως έχω προαναφέρει ήδη και στην ανάλυση. Αυτό που ταλαιπωρεί τον κόσμο είναι η πανδημία. Μετά την πανδημία έρχεται το εμβόλιο. Και τώρα πλέον συζητάμε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Πρώτο συμβάν, η ΕΜΑΚ. Τη νομική τοποθέτηση για το κατά πόσο μπορεί να είναι υποχρεωτική ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, το υποχρεωτικός βάλτο σε εισαγωγικά, γιατί υποχρεωτικός γίνεται και υπονέμει στον τρόπο που θα το επιβάλλουν. Και έπειτα θα συζητήσουμε για τον εμβολιασμό των παιδιών εν ώψη Σεπτεμβρίου. Καταρχάς, πολύ σωστά το έθεσες ότι υπάρχουν δύο τρόποι υποχρεωτικότητας. Ξεκινήσουμε αυτό. Ο ένας τρόπος υποχρεωτικότητας είναι ότι σε βάζω κάτω και σου κάνω την ιατρική πράξη, σε εμβολιάζω. Δηλαδή υποχρεωτικά όλοι θα περάσετε, παιδιά, δεν θα γλιτώσει κανένας. Αυτό. Η δεύτερη υποχρεωτικότητα είναι πιο πονηρή. Λέει ότι εντάξει, εγώ δεν σε βάζω κάτω να σου κάνω το εμβόλιο, όμως δεν θα μπορείς να εργάζεσαι. Κάνε το σπίτι σου. για να μην κινδυνεύει το κοινωνικό σύνολο κλπ. Θεωρώ ότι ζούμε πια στο λυκόφως των ατομικών ελευθεριών, οι οποίες έχουν παραβιαστεί πάρα πολύ έντονα την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Όχι απόλυτα θεμητά σε όλη τους την έκταση, και θα σας εξηγήσω το εξής. Μέχρι τώρα, εντάξει, να βάλουμε μάσκα, να κάνουμε τα self-test, να παραμείνουμε σπίτι μας, ήταν ένας πολύ σοβαρός περιορισμός των ατομικών ελευθεριών, αλλά μέχρι εκεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν είναι σε καμία περίπτωση νόμιμη. Παρότι σε όλα τα νομοθετήματα, δηλαδή τη Διεθνή Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που από εκεί ξεκινάνε όλα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Ελληνικό Σύνταγμα μετά κλπ, τα νομοθετήματα του διεθνούς ευρωπαϊκού δικαίου και του ελληνικού δικαίου, λένε ότι είναι απαραβίαστο το σώμα, το
γάμος. Μπορούμε να υποθέσουμε. Που δεν την επιθυμούμε και που δεν συνεννούμε, έτσι. Και δεν συνεννούμε. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Το τι παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι σίγουρα οποιαδήποτε επέμβαση του σώματός μας. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να θέλει κάποιος να μας κάνει καλά. Τα είχαμε αντιμετωπίσει τώρα με τα δικά προετών, με τους μάρτυρες του Ιεχωβά που αρνούνταν σε μετάγγιση αίματος. Ναι. Θα πέθαιναν. Ή κάποιος δεν θέλει να υποβληθεί σε μια εγχείρηση. Δεν μπορεί να τον αναγκάσεις να υποβληθεί στην εγχείρηση επειδή θα γίνει καλά. Πρόσφατα είχαμε την απεργία πείνας του Κουφοντίνα, που δεν μπορούσαν να παρέμβουν οι γιατροί για να του δώσουν τροφή. Να του δώσουν τροφή, παρότι ήταν και κρατούμενος. Υπήρχε μία παραβίαση νόμιμη της ατομικής ελευθερίας, που θα μπορούσε και ως πράξεις. Είναι πάρα πολύ στεμνά και με απόλυτη προσοχή αποφασισμένες, χωρίς την συνένεση του ΑΡΟ, μάλιστα η Διεθνής Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ένας έθνος. Και πάλι όμως υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις, λένε όλοι, και η Επιτροπή Διοικητικής και η Διεθνής Χάρτα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση και το Ελληνικό Σύνταγμα και όλοι οι ασχολούμενοι επιστήμονες με τα νομικά. Λένε ότι αυτός ο περιορισμός γίνεται υπό τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να κινδυνεύει το σύνολο. Όλοι να κινδυνεύουν. Είμαστε και πάλι πίσω. Ζητώ συγγνώμη. Δυστυχώς τα προβλήματα με τις γραμμές μας δημιούργησαν διακοπή. Νομίζαμε ότι είμαστε στον αέρα, αλλά δεν είμαστε στον αέρα. Φίλοι μας την Ειρήνη τη Μαρούπα, στην άλλη πλευρά της γραμμής. Ειρήνη, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στο σημείο που μιλούσες για τη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η διεθνή χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου που έχει πανομοιότυπες διατάξεις αυτής και η ΕΔΑ και το Ελληνικό Σύνταγμα. Αναφορικά λοιπόν με την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών, υπάρχει μια ευχέρεια στον νομοθέτη να επιβάλλει υποχρεωτικότητα σε τέτοια μέτρα όπως ο εμβολιασμός. Όμως, για να μην υπάρξει μια κατάστρεση αυτής της δυνατότητας και παρότι δεν το επιβάλλουν οι συνθήκες και η συγκεκριμένη αρρώστια, κάποιος για δικούς του λόγους, περιορισμούς της ελευθερίας μας, εξάσκησής μας στην εθελοδουλεία κλπ., θα μπορούσε να το κάνει για να το αποτρέψει αυτό. Η Διεθνής Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η ΕΔΑ και το Σύνταγμα θέτουν τρεις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν ώστε να μπορεί κάποιος να επιβάλλει υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό. Η πρώτη προϋπόθεση είναι απαραίτητα ότι η πανδημία είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει το κοινωνικό σύνολο από τη δικιά μου παράληψη να εμβολιαστώ. Ναι. Δηλαδή, να πρέπει εγώ να εμβολιαστώ, γιατί άμα εγώ δεν εμβολιαστώ, θα τους κολλήσω όλους και θα πεθάνουν όλοι. Περίπου σας το λέω έτσι πιο απλοϊκά. Για να παρακάμψουν λοιπόν τη βούλησή μου, σημαίνει ότι πρέπει να κινδυνεύει το κοινωνικό σύνολο. Το κοινωνικό σύνολο, όχι αυτό που αναφέρει ο νόμος του Μαρτίου του 20, που μιλάει για μια κοινωνική ομάδα. Θα σου πω τώρα, θα σου πω πώς γίνεται. Καταρχάς το κοινωνικό σύνολο για να κινδυνεύει πρέπει να έχει εμβολιαστεί το ίδιο. Αλλιώς, άμα κινδυνεύει ο άλλος που ανεμβολίαστος, από μένα την ανεμβολίαστη, δεν μπορεί να παρακάμψει τη δικιά μου θέληση για το καλό του άλλου. Ναι. Άρα πρέπει οι εμβολιασμένοι να κινδυνεύουν από μένα την ανεμβολίαστη. Αυτό όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση πολύ σημαντικό ικανό αυτό να συμβεί. Πολύ διότι όλοι μας λένε, μας έχουν φάει τα αυτιά, ότι ο κίνδυνος είναι να κολλήσουν αλλά δεν νοσούν βαριά και δεν πεθαίνουν οι εμβολιασμένοι. Άρα αφού δεν υπάρχει κανένας σοβαρός κίνδυνος σε ακροτηριασμό, ας πούμε, του ανθρώπου, σε κάποια σοβαρή αναπηρία ή στο θάνατο, δεν κινδυνεύει. Πώς θα μου
μου επιβάλλουν λοιπόν εμένα υποχρεωτικότητα. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι ο περιορισμός της δικιάς μου ατομικής ελευθερίας για το αν θα εμβολιαστώ ή όχι υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή δεν μπορεί, πρέπει να έχει πάρει πρώτα όλα τα άλλα μέτρα για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, να έχει φέρει τα φάρμακα, να έχει επιβάλει τις μάσκες, να τα έχει κάνει όλα τέλεια, να έχει φτιάξει εντατικές στα νοσοκομεία, να έχει εκπαιδεύσει το ιατρικό προσωπικό. Να έχει πρωτοβάθμια υγεία. Σε ασθενεί εντατική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά πρέπει να αφιερώσουμε δύο λεπτά να πούμε για αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά νοσοκομεία. Για να μου πεις ότι θα πάρεις και το τελευταίο μέτρο, το πιο αποκρουστικό από όλα, που θίγει τον πυρήνα των ατομικών ελευθεριών, που είναι η επέμβαση στο σώμα μου, χωρίς τη θέλησή μου. Ναι. Και το τρίτο μέτρο, που πρέπει, η τρίτη προϋπόθεση που πρέπει να συντρέχει, είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παραβιάζεται ο πυρήνας, λέει, των ατομικών ελευθεριών. Ο πυρήνας των ατομικών ελευθεριών, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αυτό, η επέμβαση στο σώμα μου. Αν αυτό δεν μπορεί να έχω ως ατομική ελευθερία, που το είχε πολύ σωστά, το έθεσε ακόμα και ο Κουφοντίνας στη φυλακή, τότε τι άλλη ατομική ελευθερία να έχω? Να πηγαίνω όπου θέλω βόλτα? Επομένως, αφού δεν ελέγχω το σώμα μου και τι εισέρχεται σε αυτό. Άρα οπωσδήποτε μόνο ο προαιρετικός μπορεί να είναι ο εμβολιασμός. Το είπε πάρα πολύ εύστοχα και η κυρία Ζαΐρη προς τιμήν της η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία είναι αυτή τη στιγμή και πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Νομίζω ότι περισσότερο η υπόλοιπη συζήτηση. Την οποία την εξαφανίσανε μετά από αυτό που είπε, αγαπητή Ειρήνη. Όχι, θα την αφήνανε, είναι απάντηση. Καλή μόνο. Είπε δύο πολύ εύστοχα και τα δύο χτυπήσανε πλέβα. Το ένα ήταν ο εμβολιασμός και το άλλο η ανακοίνωσή της για τα θέματα των λαθρομεταναστών, ότι βρίσκουν τα δικαστήρια από λαθρομετανάστες που κάνουν πολύ άσχημα δικήματα, οι οποίοι τα κάνουν επειδή δεν συμμετέχουμε στον ίδιο αξιακό κώδικα. Έχουν άλλα αυτοί στο μυαλό τους. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα να έχουν σεξουαλική επαφή με αγόρια, με παιδιά. Σκέφτονται αλλιώς. Τη γυναίκα την έχουν... Αν προλάβω, θα στο θίξω για την παραβατικότητα και των λαθρομεταναστών στην χώρα. Μετά, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της νομιμότητας και της υποχρεωτικότητας, μάλλον, των εμβολίων, του εμβολιασμού. Γίνεται μια τεράστια προπαγάνδα από τα ΜΜΕ και ακούσαμε πρόσφατα τον Ευαγγελάτο να προτρέπει ουσιαστικά τους πολίτες να μην απαιτούν απέναντι στις εταιρείες. Οι εταιρείες, οι οποίες, βέβαια, από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν υπογράψει ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη από τις παρενέργειες. Αλλά μπορούν, βάσει με μια απόφαση που έχει βγει και έβγαλε και έναν συνάδελφό σου κάποια στιγμή, μπορούν να στραφούν εναντίον του κράτους για να ζητήσουν αποζημιώσεις σε περίπτωση παρενεργειών. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Ουσιαστικά λέει, μην κυνηγάτε τις εταιρείες, κυνηγήστε όμως το ελληνικό κράτος. Ζητήστε, διεκδικήστε αποζημιώσεις από το ελληνικό κράτος. Αυτό, ναι, εσύ σαν νομικός πώς το εξηγείς? Τι ακριβώς μπορεί να πετύσει ένας πολίτης? Μπορεί από την εταιρεία. Παρόλο που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το συμβόλαιο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχει υπογράψει. Παρόλο που το έχει υπογράψει, διότι σε κάθε περίπτωση θα κρίνουν τα δικαστήρια πόσο θεμητός ήταν ο όρος που επιβλήθηκε από τον δυνατό συμβαλόμενο. Έχει ένα στο εμβόλιο στα χέρια του, μία πολυεθνική. Ναι. Και λέει στο κράτος, δεν θα σου το δώσω άμα δεν υπογράψεις ότι δεν φέρω καμία ευθύνη, γιατί το έκανα τα γρήγορα, τα πατσούλικα ενδεχομένως, δεν έχω ολοκληρώσει τις κλινικές μελέτες που έπρεπε, δεν έχω κάνει τις δημοσίευσεις που έπρεπε και δεν ξέρω τι θα συμβεί στους ανθρώπους που θα εμβολιαστούν. Είναι το ανάλογο με τους γενικούς όρους συναλλαγών που συζητάμε για τις τράπεζες, με τον αδύνατο συναλλασσόμενο που πάει και υπογράφει ένα έντυπο. Ναι. Αυτά τα θέματα θα κριθούν από τα δικαστήρια.
η αμερικανική ιδίως δικαιοσύνη, η οποία ηγείται σε αυτές τις διαδικασίες και πράγματι είναι άτεκτη, και της βγάζω το καπέλο, παρότι είναι ένα κράτος το οποίο είναι διηθημένο σε πολλά επίπεδα η Αμερική, η δικαιοσύνη της δεν είναι διηθημένη και δεν έχει διστάσει να βγάλει τεράστιες αποζημιώσεις σε τσιγάρα, αν θυμάστε καλά, σε φίρμες, σε μεγάλες πολυεθνικές που έφτιαχναν τσιγάρα, σε εργοστάσια που είχαν μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα και που όταν κατάλαβαν ότι έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα καταγγέλει ο ενάγων, έβγαλαν τεράστιες αποζημιώσεις, όχι σαν αυτές που βγάζουν τα ελληνικά δικαστήρια, ύψους δισεκατομμυρίων. Άρα αυτή είναι μια ρήτρα και ένας όρος ο οποίος έχει τεθεί με το θράσος του δυνατού συναλλασσόμενου που έχει κάτι που το θέλει πάρα πολύ στο κράτος, επειδή είχε το εμβόλιο. Δεν θα γίνουν δεκτές οι ρήτρες αυτές από τα δικαστήρια, είμαι σχεδόν σίγουρη, και εγώ προτρέπω όλο τον κόσμο να στραφεί εναντίον των εταιριών. Μπράβο. Πολύ. Όφυλα να μην το έχουν δώσει στην κυκλοφορία, αφού ήταν κάτι για το οποίο δεν ήταν σίγουρη. Είδα τώρα μια έρευνα από το Ισραήλ που λέει ότι σε ηλικίες 18 μέχρι 28 ετών, όσοι έχουν εμβολιαστεί με Pfizer, έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά περιστατικά. Μυοκαρδίτιδας. Μυοκαρδίτιδας. Τώρα δεν ξέρω, φταίει το κράτος του Ισραήλ γι' αυτό ή φταίει η εταιρεία που δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Η εταιρεία φταίει, είναι η απάντηση. Τώρα, το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι μας καλούν να στραφούμε κατά του κράτους μας αντί να στραφούμε εναντίον αυτού που έκανε στραβά τη δουλειά του, το θεωρώ αδιανόητο, αλλά είναι εύκολος εξηγήσιμο από την προπαγάνδα που υφιστάμεθα τουλάχιστον τα τελευταία 12 χρόνια σε όλα τα επίπεδα εναντίον του κράτους μας, δηλαδή εναντίον του εαυτού μας, και υπέρ των πολυεθνικών, υπέρ των αγορών, υπέρ των μνημονίων, υπέρ της ιδιωτικοποίησης των πάντων, υπέρ των στοχευτικών νόμων, υπέρ όλου και στην αριθμό. Ακριβώς. Άρα αγνοείστε τι λένε οι μισθοδοτούμενοι από πολυεθνικές δημοσιογράφοι, που αν δεν ήταν μισθοδοτούμενοι από πολυεθνικές δεν θα βρισκόντουσαν καν στην τηλεόραση. Αναλογιστείτε δε κάτι που μας είχε πει ο Χριστόδουλος, ο οποίος έχει πεθάνει το 2008, το είχε πει από το 1998, αν θυμάμαι καλά, σε μια συνέντευξή του, ότι είχε πει, νομίζετε, ξέρετε λέει, σε ποιον ανήκουν τα κανάλια, τα ιδιωτικά, τα κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης. Θα φοβόσασταν, είχε πει, να μάθετε σε ποιον ανήκουν. Νομίζετε, λέει, ότι ανήκουν σε 2-3 Αμερικανούς επιχειρηματίες. Θα τρέματε αν καταλαβαίνατε σε ποιον πραγματικά ανήκουν. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Μάλιστα, αυτό μου διέφευγε. Βέβαια δεν είπε ούτε ο ίδιος, φαντάζομαι, τότε. Και για τις τράπεζες γιατί. Μάλιστα. Ξέρετε, λέει, σε ποιον ανήκουν οι τράπεζες. Τρομάζατε αν το μαθαίνατε. Είχε πει τέτοια πολλά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν ανήκουν σε αυτούς που βλέπουμε, σε αυτούς που μας λένε. Στον κύριο Αλαφούζο, στον κύριο Μαρινάκη, δεν ξέρω σε ποιον και άλλοι είναι εκεί πέρα, στον κύριο Σαββίδη. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα πιο πίσω. Προφανώς. Τα οποία αυτά προσδιορίζουν ποιος φαίνεται, ποιος θέλουν να φαίνεται ως επικεφαλής ένα κανάλι και τα χρήματα που διαχειρίζεται, αλλά και την πολιτική του καναλιού. Δεν σας κάνει εντύπωση? Βλέπουμε, ας πούμε, είναι Κυριακού, για να λέμε τα ονόματα, είναι Κυριακού, Μαρινάκη, Σαββίδης, Αλαφούζος, Βαρτινογιάννη. Και Αλαφούζος. Τι ουσιαστικές διαφορές έχουν αυτά τα κανάλια μεταξύ τους σε όλα τα θέματα, θέμα κορονοϊού, θέμα... Τίποτα, είναι η ίδια γραμμή, λες και βγαίνει από ένα δελτίο, από ένα γραφείο, παίζουν τα ίδια πράγματα. Με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις κάποιες στιγμές στο Open του Σαββίδη σε κάποια πράγματα πολύ έτσαχνα. Ναι, αλλά μικρές οι διαφοροποιήσεις. Τίποτα, πολύ μικρά. Ενώ περιμέναμε το Open πραγματικά να είναι ένα κανάλι ελληνικών αξιών, αρχών και ιδεών.
σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Αυτό, αυτό βλέπουμε και κατανοούμε ότι οι πιέσεις είναι τεράστιες και ίσως πραγματικά να έχει απόλυτο δίκιο ο Μακαριότατος για το ότι υπάρχουν άλλες δυνάμεις από πίσω. Ένα τελευταίο ερώτημα για να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, νομικό. Ακόμα και το ότι μας ζητούν να επιδεικνύουμε είτε το έγγραφο όσων εμβολιάστηκαν, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε το πιστοποιητικό ότι νοσήσαμε, μια που είμαι από αυτούς που έχουν νοσήσει και έχω πλέον πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ακόμα και αυτό δεν είναι παράνομο, δεν επιτρέπεται να στο ζητάει, να το επιδεικνύεις, παραδείγματος χάρη ο ελεγκτής της αεροπορικής εταιρείας ή του πλοίου ή... Αυτό ναι. πώς αρχίζουμε και κάνουμε εκτόσεις σε αυτά τα πράγματα, αγαπητή Ειρήνη? Κοιτάξτε, επειδή έχω ακούσει πάρα πολύ να διαδίδεται ότι είναι τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Για μένα η σοβαρή παραβίαση που γίνεται εδώ δεν είναι των προσωπικών μου δεδομένων, αλλά η διάκριση των πολιτών. Mm-hmm. Ενώ όλα τα νομοθετήματα που σας είπα πριν μιλάνε για καμία διάκριση για κανένα λόγο. Έτσι. Έμεκα φιλής, έθνους, χρώματος, θρησκείας κλπ. Αν εγώ, εμένα η θρησκεία μου λέει να μην εμβολιαστώ, πώς εμένα λοιπόν μετά θα με διακρίνουν έναντι κάποιου άλλου και ο άλλος θα γίνεται αποδεκτός ενώ εγώ όχι? Ενώ τελικά και το εμβόλιο του κορονοϊού, όπως όλα τα εμβόλια, ο σκοπός του είναι να προστατεύσει εμένα, όχι το κοινωνικό σύνολο. Προσπαθούν να μας πούνε ότι θα προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο για να μας πείσουν για την υποχρεωτικότητα. Είναι τεράστιο λάθος. Και αυτό έρχεται ακριβώς επάνω στο σημαντικό, το σημαντικότερο όλων για μένα, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών μας που θέλουν να περάσουν το Σεπτέμβριο για να προστατευτούν οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, οι υπόλοιπες ηλικίες, διότι τα παιδιά το ξέρουμε ότι δεν έχουν καμία ευπάθεια. Και εκεί ακριβώς θα πρέπει να δοθεί ένας μεγάλος αγώνας. Καταρχήν πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει, εγώ αυτό λέω, να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματά του και να μην επιτρέψει να στιγματιστούν παιδιά τα οποία είτε δεν θα επιτρέπεται να μπαίνουν στη στάγη, θα μπαίνουν σε άλλες τάξεις, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, αλλά είναι αυτό ακριβώς που λες. Θα γίνουν διακρίσεις και θα έχουμε διαχωρισμούς. Σε αυτό δεν ξέρω οι νομικοί τι θα κάνετε. Καταρχάς είναι αδιανόητο να εμβολιάσουμε τα παιδιά για να προστατευτούμε εμείς. Τα παιδιά είναι αυτό που προστατεύουμε πάνω απ' όλα. Όλοι οι νόμοι, όλα τα συντάγματα, οι διατάξεις, αν δείτε πόσο προσεκτικά είναι γραμμένες, πάντα το συμφέρον των παιδιών υπερτερεί. Να λοιπόν που έχουμε τώρα μία περίπτωση που ενώ τα παιδιά δεν αρρωσταίνουν πολύ, δεν μεταδίδουν πολύ, δεν πεθαίνουν καθόλου, ξαφνικά πρέπει να εμβολιάσουμε τα παιδιά για να προστατευτούν οι παππούδες. Αυτό είναι αδιανόητο για μένα, πόσο μάλλον που αν και το επιστεύουν από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν το εμβόλιο έτοιμο για τα παιδιά. Δηλαδή πάμε να κάνουμε πειραματόζωα. Τι εννοείς δεν έχουν εμβόλιο, τι θα βγάλουν ειδικό εμβόλιο? Όχι, όχι, το εμβόλιο δεν το έχουν έτοιμο, ενώ τις κλινικές μελέτες δεν έχουν τις απαραίτητες, ώστε να δώσουν αυτό το πιστοποιητικό εκτάσεις του ανάγκη που έχουν πάρει και για τις υπόλοιπες ηλικίες, ώστε να το εφαρμόσουν και στα παιδιά. Γι' αυτό και παρατηρούμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Μα ακόμη και τότε δεν υπάρχει. Νομίζω ότι ακόμα και τότε δεν υπάρχει η δυνατότητα να υποχρεώσουν. Συμφωνώ. Όχι, ακόμη περισσότερο τώρα που είναι με έγκριση ταχεία, πώς λέγεται, προσωρινή. Εκτάκτου ανάγκη. Λοιπόν, μας μένει ένα 20 λεπτό ακόμα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να περάσουμε μετά στα εθνικά θέματα, στα οποία νομίζω θα έχουμε να πούμε πολλά. Φανή, πάμε στο διάλειμμα για 1-2 λεπτά και ξανά είμαστε μαζί. Και θα περάσουμε στα εθνικά. Πριν όμως περάσουμε στα εθνικά, που είναι πολύ επίκαιρα και φλέγοντα, θα ήθελα λιγάκι, μια που είπαμε για την παραβατικότητα προηγουμένως, Ειρήνη, για την έξαρση, και δεν θα πω για τα μεγάλα εγκλήματα, στα μεγάλα εγκλήματα τα οποία γίνεται κάθε 15 ώρες έχουμε και έναν εκτελεστέντα στη μαφία. Η μαφία που πλέον προσπαθεί να μοιράσει, μια που τώρα ανοίξει τα μαγαζιά, προσπαθεί να μοιράσει ξανά τους χώρους που είχαν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Φαντάζομαι ότι ο σύζυγός, ο Βασίλης ο Ταουξής, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος για να συζητήσουμε αυτά. Αλλά θέλω να πω για τη μικρή παραβατικότητα, βλέποντας σήμερα ένα ρεπορτάζ στα Δελτία Ειδήσεων, με έναν Αλγερινό,
ο οποίος έκανε μέσα στο κέντρο της Αθήνας κάποιες κλοπές μέσα από αυτοκίνητα, ήταν μια συμμορία, ο οποίος τον αναγνώρισαν οι αστυνομικοί όταν είδαν τις κάμερες και το συλλάβαν πάρα πολύ εύκολα και αυτός πολύ χαλαρός, ήταν με τα ίδια ρούχα που είχε κάνει και την κλοπή. Διαπιστώθηκε ότι αυτός ο λαθρομετανάστης, γιατί προφανώς ελαφρέα ήρθε από την Αλγερία, έχει συλληφθεί άλλες 20 φορές. Μπράβο. Λοιπόν, και αντί να τον στείλουν στη χώρα του, να συνεχίσει το θεάρεστο έργο του αυτό, τον έχουμε εδώ, μπαίνει, έρχεται στη δικαιοσύνη, την οποία και εσύ υπηρετείς, και η δικαιοσύνη βάσει των νόμων που έχουν ψηφίσει οι νομοθέτες μας, τους βγάζει, δεν τους κλείνει καθόλου στη φυλακή. Ναι. Σχολιάζεται. Δεν φταίει η δικαιοσύνη όμως για τις κλοπές, ιδίως για τις κλοπές. Είναι το πλαίσιο των ποινών τέτοιο. Μα γι' αυτό είπα για τους νομοθέτες. Δεν επιτρέπει την προφυλάκηση, αφού είναι επιμέλημα. Μα γι' αυτό είπα για τους νομοθέτες. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι διευθύνονται οι πολιτικοί που επιλέγουν. Σωστά. Όχι, ούτε αυτό είναι σωστό, γιατί ισχύει ότι και με τα κανάλια. Δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που όταν το ψηφίσει αυστηροποιεί τις ποινές. Η απόδειξη είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυστηροποίησε λίγο τις ποινές των κλοπών, επειδή υπήρξε αυτή η απόλυτη δυσαρέσκεια όλων και επειδή είχαμε κρούσματα 120 κλοπών που οι δικαστές δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο τους βάλουν φυλακή. Δηλαδή φανταστείτε, καταργήθηκε το κατεπάγγελμα και κατά συνήθεια. Κάνει δηλαδή ένα σε μία εβδομάδα 500 κλοπές και τον πιάνουνε. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, που οι καθηγητές της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ήταν όλοι της Νέας Δημοκρατίας, τώρα σχηματικά σας τα λέω αυτά γιατί δεν υπάρχουν κόμματα. Έτσι. Είναι ένα άλλο σύστημα απ' έξω που κυβερνάει η Ελλάδα και την πηγαίνει στη διάλυση ολοταχώς. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν ποινές που να επιτρέπουν την προφυλάκηση, ο δικαστής θα κάνει. Και ο ίδιος φρύτη που τον αφήνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ακριβώς το ίδιο τονίζω και εγώ, ότι εδώ πρέπει να πιεστούν. Δεν φταίει ούτε ο αστυνομικός, ούτε ο δικαστής. Φταίει ο αυτός που φτιάχνει τον νόμο ή τον κάνει πιο ελαφρύ και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις εργαλεία για να τον φυλακίσεις ή αυτό που προτείνω εγώ. Φίλε, μπήκες λαθρέα, τέλος πάντων πήρες κάποια χαρτιά νομιμοποίησης, έκανες παράπτωμα στη χώρα σου. Επιστρέφεις πίσω. Και όπως σου έλεγα πριν, στη Δανία, μόλις ψήφισαν έναν νόμο για τους αιτούντες άσυλο, όχι για τους λαθρέους, όχι για τους εισερχόμενα λαθρέα στη χώρα τους, για αυτούς που προφανώς έχουν πάει και έχουν ζητήσει άσυλο, ότι θα τους μεταφέρουν σε χώρα τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία εκεί θα εκδικάζεται το άσυλό τους. Και αν πάρθει θετική απόφαση, τότε θα παραμένουν στην τρίτη χώρα. Τέτοια συμφωνία προσπαθεί να κλείσει η Δανία αυτή τη στιγμή. Τέτοιο νόμο πέρασε από το κοινοβούλιο πια η Δανία. Η Δανία που πριν λίγα χρόνια ήθελε να μας κάνει, την είχε ως πρότυπο ο πρώην πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου. Αυτή η Δανία λοιπόν, η προοδευτική, ψηφίζει τέτοιους νόμους και εμείς έχουμε το μηταράκι να τους χτίζει πολιτείες στα σύνορα, είτε στα νησιά μας, είτε στον Εύρο. Πράγματι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά το φάρμακο δεν είναι αυτό της Δανίας με το άσυλο να παραμένουν οι αιτούντες σε τρίτη χώρα. Το φάρμακο είναι κλειστά σύνορα. Αυτό είναι. Και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από αυτού, ούτε κανένας σοβαρός αντίλογος. Οι δίθεν δικαιωματιστές που λένε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Στην πραγματικότητα λειτουργούν ως πολιορκητικοί κρυοί και είναι πράκτορες οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν την πολυπολιτισμικότητα και ιδίως για την Ελλάδα και την τουρκοποίηση. Δηλαδή δεν μπορεί να μην μπορεί να καταλάβει ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση, η αριστερή αντιπολίτευση, η δεξιά αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να μην μπορούν να καταλάβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι τα νησιά του Αιγαίου και ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει τουρκική. Μας το είπε ο Ζάλ. Δηλαδή τι παραπάνω πρέπει να μας πει κάποιος από το ότι βλέπουμε να συμβαίνει. Και πάνε και κατασκευάζουν τώρα, δίνουν δισεκατομμύρια. Ήδη ο πρώτος μειοδοτικός πληστηριασμός ήταν 600 εκατομμύρια για να φτιάξουν όλες ολόκληρες συγκροτημένες, ναι, που σημαίνει ότι θα μείνουν εκεί για πάντα, στις
Σάμο και στη Λέσβο. Έτσι ακριβώς. Και έρχεται και η Χίος, όπου εκεί είδα ευτυχώς ότι οι κάτοικοι έχουν εξασφαλιστεί και θα κάνουν επιτήρηση του χώρου για να μην μπορέσουν να πάνε. Να πάνε με το ζόρι, με την βία της εξουσίας, να επιβάλλουν με αστυνομικά μέτρα το χτίσιμο μιας Ισλαμικής πόλης. Μα δεν είναι αυτονόητο ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί θα πιεστούν σε μεταφορά τους, σε μετακίνησή τους προς την ενδοχώρα να πουλήσουν, να ξεπουλήσουν. Εγώ έχω μια εξαδέρφη τη Σάμο, η οποία θέλει να πουλήσει έστω και τζάμπα το σπίτι της. Απλώς να φύγει. Απλώς να μην συμμετέχει και να μην βλέπει και να μην κινδυνεύουν τα παιδιά της από όλο αυτό που συμβαίνει. Πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει αυτό. Αυτοί λοιπόν που τα κάνουν και τα επιτρέπουν και τα χρηματοδοτούν και κυρίως τα επιβάλλουν στον ελληνικό λαό αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι προφανώς ότι υπηρετούν συμφέροντα ξένα προς τα συμφέροντα των πατρίδων τους. Δεν είναι τυχαίο που ο Μακρόν έχει κάνει αναδίπλωση, αλλά είδατε εκεί βγήκανε η στρατηγική και τα είπανε, βγήκανε 100 στρατηγοί, βγήκανε μετά 100, δεν θυμάμαι, παραπάνω αστυνομικοί και υπάρχει ένα κύμα στη Γαλλία πατριωτικό το οποίο λέει ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε να χάσουμε την πατρίδα μας και εμείς την έχουμε ήδη χάσει. Δεν ελέγχουμε, λένε οι αστυνομικοί και οι στρατηγοί, λένε ότι δεν ελέγχονται τα προάστια του Παρισιού. Μα είναι δυνατό να μην μπορείς να επιβάλλεις το νόμο, το γαλλικό νόμο, ο οποίος είναι φιλελεύθερος νόμος, είναι των ευρωπαϊκών μέτρων νόμος. Δεν μπορείς να επιβάλλεις ότι οι άνθρωποι δεν θα κινδυνεύουν όταν ζουν ή όταν περνάνε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, γιατί εκεί ειδικά ισχύει ο Ισλαμικός νόμος που έχουν επιβάλει μόνες τους οι μειονότητες. Ξέρεις, Ειρηνή, επειδή είπες πριν για τον Μακαριότατο, είχα διαβάσει για μια πρόληση του Παΐσιου που είχε μιλήσει για τη Γαλλία και το πόσο θα τραβήξει με αυτούς τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που έχει μέσα στη χώρα. Και να που έρχονται οι στρατηγοί και μιλούν για τον εμφύλιο και για τον κίνδυνο, τέλος πάντων, ισλαμοποίησης ολόκληρης της χώρας. Την ίδια στιγμή, μια που μίλησε για τα χρήματα και για το ποιοι το προωθούν, υπάρχει μια μόλις ανακοινώθηκε η προεδριαξιακή βοήθεια για την Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια, δεν ξέρουμε πώς θα πάρει, με 14,2 δις για το μεταναστευτικό και αυτά. Και ήρθε προχθές ο φίλος, ο κολλητός του κυρίου Δένδια, του Εύζωνα που τον χαρακτηρίζανε, και αγκαλιαζόταν, φιλιότανε με τον Τσαβούσογλου, ο Τσαβούσογλου με τον Δένδια, και το μόνο που μάθαμε ότι συζητήσανε ήτανε ότι θα επιτρέπουν, λέει, τους τουρίστες να έρχονται με τα πιστοποιητικά αυτά. Το σχόλιο σου? Το σχόλιο μου είναι ότι ιδίως αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα, και μιλώ για όλο το πολιτικό προσωπικό σε όλα τα κόμματα, ότι υπηρετεί ξένα εθνικά συμφέροντα, πολύ καθαρά τα πράγματα, αναρωτιέμαι μάλιστα κάποιοι από αυτούς, ο Μηταράκης, ο Δένδιας, ο Τσούκαλης του Ελιαμέτ και επομένως και ο Πρωθυπουργός, αναρωτιέμαι αν ήταν Τούρκοι στις θέσεις αυτές, το περισσότερο θα κάνανε. Δηλαδή από το να φτιάχνουν, από το να χτίζουν Ισλαμικές πόλεις σε Εύρω και σε όλα τα νησιά, ώστε εύκολα να πάνε στην Τουρκία. Αφού ο πληθυσμός καταστεί μουσουλμανικός, άρα τουρκικός. Είναι αστείο και να τα σκεφτόμαστε και να τα συζητάμε όλα αυτά. Προσπάθησαν να δωροδοκίσουν τον πληθυσμό με εκείνο τον τρόπο τον άθλιο, στα πρώτα στάδια που ο κόσμος δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε. Για ποιο μιλάς? Με τα μεγάλα ενίκια, τα μεγάλα μισθώματα που δίνανε, τα catering κλπ. Ναι. Όπου μετά βέβαια αρχίσανε οι μίζες, αρχίσανε να φεύγουν να μην τους ενδιαφέρει και να γίνεται Ισλαμαμπάντα, ας πούμε, ξαφνικά ή Μυτιλίνη. Πώς να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και πώς να μην ζήσουμε μετά τα περιστατικά που ζήσαμε με τα ΜΑΤ πέρσι το Φεβρουάριο. Να σας πω δε ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό που συνέβη στον Εύρο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας ακριβώς μετά τα γεγονότα στη Χίο και στη Λέσβο, όπου οι Έλληνες κάτοικοι, οι εθνοφύλακες συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ, τα ελληνικά ΜΑΤ,
Εγώ θεωρώ ότι ήταν εκτιμένο, να σας πω την αλήθεια, γιατί η κυβέρνηση έβλεπε ότι χάνει την εμπιστοσύνη. Δεν μπορώ των να το πιστέψω. Νομίζω ότι... Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ξεσηκωθεί η Λέσβος ηχείως τη Σάμος, δεν αργεί να ξεσηκωθεί και όλη η Ελλάδα. Ναι. Ήδη μάλιστα υπήρχε ένα τεράστιο κίνημα συμπαράστασης. Ναι, ναι. Όπου όλοι θέλαμε να πάμε στα νησιά για να παλέψουμε, να αγωνιστούμε, να πολεμήσουμε εναντίον του ελληνικού κράτους που τα ήθελε Ισλαμικά. Έτσι. Και κάνανε πίσω. Και μετά κάνανε το δίθεν πατριωτικό εκεί στον Εύρο που προφύλαξαν δίθεν το τελωνείο στις Καθανίες. Εγώ νομίζω ότι πήγαινε να το εκμεταλλευτεί ο Τούρκος πάνω αυτή τη φάση των εμφύλιων αυτών, τον προσωρινό που είχε γίνει. Νομίζω πήγαινε να το εκμεταλλευτεί. Και, δεν χρειάζεται να το εκμεταλλευτεί. Γιατί να το εκμεταλλευτεί. Δεν στέλνει συνέχεια βάρκες και κόσμο και περνάμε τον Εύρο. Ναι, αλλά θα το έκανε σε μεγαλύτερο, εκεί θα παραβίαζε τα σύνορα, έτσι, πώς το πω, εξώφελα. Ναι, δεν θα το κατάφερνε, γιατί θα υπήρχε αυτή η αντίσταση. Η αντίσταση. Δεν μπορούσε να μην υπάρξει αντίσταση. Και εκεί υπήρξε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν συμφωνημένο με το τουρκικό κράτος για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στο πολιτικό σύστημα, επαναλαμβάνω, και όχι μόνο στην κυβέρνηση. Η απόδειξη είναι ότι βγήκε χθες το Εθνικό Συμβούλιο της Τουρκίας και είπε το αδιανόητο, για να υπάρξει, λέει, ειρήνη και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, πρέπει να απέχει η Ελλάδα από προσπάθεια, λέει, σπετερισμού του Αιγαίου και απομάκρυνση της Τουρκίας από τα δικαιώματά της στους υδρογονάδρα και στην κυριαρχία. Καλά. Καταλάβατε. Δηλαδή, μας είπε ότι παιδιά θα το κάνουμε όπως το είπε ο Λίνταλη. Ο κύριος αυτός που είναι στο Sky, ξέρετε, και κάνει αυτές τις ωραίες παραγωγές, το Survivor. Ποιο για τον Ατζούν, για τον Ατζούν λες, ποιον Λίνταλη, τον Ατζούν. Έτσι τον λένε, Ατζούν ή Λίνταλη. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι πρόεδρος του Think Tank Τουρκία 21ος αιώνας και κολλητός φίλος του Ερντογάν. Του Ερντογάν, βέβαια. Ότου θαύματος λοιπόν αυτός, ότου θαύματος, ήρθε και έχει παρελάσει από όλα τα κανάλια, τα πρακτοροκάναλα τα ελληνικά, και είχε εγκατασταθεί στο Sky όπου διαμορφώνει το πρόγραμμά του. Εσάς τι σας λέει αυτό, ποιος να είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης, αυτός που φτιάχνει το πρόγραμμα σε ένα σταθμό ή αυτός που γράφει το όνομά του ως ιδιοκτήτη στο σταθμό και ξέρουμε όλοι. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτός που φτιάχνει το πρόγραμμα έχει τον έλεγχο. Μία τελεία βάλε εδώ. Βάλε μία τελεία. Μένουν 2 λεπτά, θα ζητήσω από τη Φανή να μας δώσει ακόμα. Θέλω στα 2 λεπτά να μου πεις... Τι είπε αυτό, συγγνώμη να το ολοκληρώσω αυτό. Ναι, ολοκλήρωσε το. Ότι θα εξαφανίσουμε, λέει, τη θάλασσα που υπάρχει ανάμεσά μας. Λέει, γιατί δεν μας χωρίζει τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να μας χωρίζει αυτή η θάλασσα, ναι. Ναι, η θάλασσα η οποία είναι η ελληνική θάλασσα με τα ελληνικά νησιά. Καταλάβατε τι κάνει ο τύπος αυτός. Μας λέει ότι είναι μια θάλασσα ουδέτερη που εντάξει δεν υπάρχει και λόγος να μαλώνουμε για αυτήν. Να μην μαλώνουμε δηλαδή για την αυλή μας. Θέλω να μου αναφέρεις το επόμενο λεπτό λιγάκι αυτό που είπαμε στο τηλέφωνο, να ακούσει για ο κόσμος, και έχει σχέση με το θέμα των Σκοπίων και με την περίπτωση αυτή του Τσακνιά και του Υπουργείου Πολιτισμού που δήθεν ακύρωσε το σωματείο αυτό επειδή ο Τσακνιάς είχε προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή αν είχαν κάποιον ο οποίος δεν είχε προβλήματα με τη δικαιοσύνη θα τους αναγνωρίζαν. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί και το άκουσα εγώ σήμερα από εσένα. Για πες μας λοιπόν τι χειρότερο υπάρχει. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Καταρχάς θα πω ότι αυτό το σωματείο, αυτή η εταιρεία μάλλον, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει φτιαχτεί ήδη από τότε που υπογράφηκε η κατάπτυση της Συμφωνίας Δεπρεσκό. Ναι, υπάρχει. Μάλιστα, ήταν η χρονική στιγμή, επειδή ήσουν μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που μιλούσα για την μακεδονική κίνηση προώθησης της μητρικής γλώσσας, αυτή είναι, ναι, για την οποία συζητάμε, στην κυρία Σακελαροπούλου, όταν με διέκοψε αυτή η Ανσελινίδα και μου είπε είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι ακριβώς. Όταν της είπα ότι έχουν ξεκινήσει προβλήματα ήδη, φτιάχνουν σωματεία αυτονομιστικά και μιλάνε για μακεδονική γλώσσα που μιλιέται μέσα στην Ελλάδα και για μακεδονική μειονότητα, μου είπε είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή λοιπόν τους το είπε και το ακούσαν αυτοί ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν και έγινε εκείνη η φασαρία που θυμάμαι,
θυμάσαι που αποσύρθηκε το δικαστήριο που έγινε ένας χαμός. Επειδή χειροκρότησε αυθόρμητο ο κόσμος. Ο οποίος κόσμος είδε ότι κινήθηκε εναντίον του δικαστηρίου, γιατί είναι αδιανόητο να ακούσε ελληνικό δικαστήριο να λέει οι αυτονομιστές στην ελεύθερη να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο κύριος αυτός λοιπόν, αφού διαγράφηκε από τα σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού η εταιρεία του, έστειλε μία επιστολή στην κυβέρνηση και σε όλους τους βουλευτές και στην πρόεδρο της Δημοκρατίας που ξέρει ότι είναι υπέρ του, όπου μιλάει για μακεδονική μειονότητα και μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα και τους λέει ότι είστε υποχρεωμένοι και δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί αντιδράτε και δεν εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο που επιβάλλει, λέει, στις μειονότητες μέσα στα κράτη να μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους, τα οποία είναι να μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα που μιλείται στα Σκόπια, δηλαδή τη δίθεν μακεδονική γλώσσα, και επιτέλους τους λέει πρέπει να αναγνωρίσετε τη μακεδονική μειονότητα. Τόσο και απλά. Αυτή η επιστολή, ενώ έχει σταλεί εδώ και κανένα μήνα, είναι περισσότερο, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν έχει πει κανένας άσνα. Δεν έχει μιλήσει κανένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ είναι εις γνώση όλων. Ειρήνη, σε ευχαριστώ και για αυτήν την σημαντική αποκάλυψη. Θα το ανεβάσουμε το θέμα το τελευταίο που ανέφερες. Σε ευχαριστώ και για τα υπόλοιπα και για τις νομικές γνώσεις που μας προσέφερες και για όλα τα χρήσιμα και ωραία που μας είπες. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Στην πατρίδα μας πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά. Αλλιώς επιβίωση δεν θα υπάρξει για κανένα άτομο μόνο του. Καλή αντάμωση από κοντά. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, πολύ γρήγορα σας χαιρετώ για άλλη μία Πέμπτη. Σήμερα, 3 Ιουνίου, τελειώσαμε. Θα είμαστε κοντά σας την επόμενη Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί μας.